Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους, κυρίες και κύριοι. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάστηκε η Ανάσταση του Χριστού σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Καμπάνες και πυροτεχνήματα έστειλαν το μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου τα μεσάνυχτα, με τις εκδηλώσεις να είναι ιδιαίτερα λαμπρές. Από το πρωί σε όλες τις γειτονιές της χώρας έχουν στηθεί γλέντια και χωροί, κρατώντας φυσικά τις παραδόσεις, σουβλίζοντας τον οβελία και τσουγκρίζοντας αυγά. Δυστυχώς το έθιμο με τα βεγγαλικά και τις κροτίδες το βράδυ της Ανάστασης είχε και φέτος πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, με έναν ανήλικο στα Χανιά της Κρήτης να χάνει δύο δάχτυλα όταν έσκασε κροτίδα στα χέρια του. Αντίστοιχα κροτηριάστηκε και ένας ενήλικας στα καλύβια. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε συνδεθεί με την Αλεξάνδρα Μερακλίδη στην πλατεία της Χασιάς, όπου το γλέντι συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Βλέπουμε το μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου. Θα μας πει με τι καιρό θα επιστρέψουν οι εκδρομές του Πάσχα στην Αθήνα. Η Ήρα Ορχάνη έχει ρεπορτάζ για την τραγική κατάληξη που είχε φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, όπου βρέθηκε απανθρακωμένη μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ενώ η Βάσο Μητρομάρα έχει πληροφορίες για το θρίλερ γύρω από την εκεχηρία στη Γάζα, με το νέο μήνυμα του Νετανιάχου που φαίνεται να απορρίπτει τα αιτήματα της Χαμάς. Πάμε πρώτα να δούμε πώς κάναμε ανάσταση σε όλη τη χώρα και επιστρέφουμε. Οι καμπάνες σε κάθε γωνία της χώρας χτυπούν χαρμόσυνα. Ο ουρανός γεμίζει χρώματα. Χριστός Ανέστη ήχησε στους ναούς σε ολόκληρη την επικράτεια, σκορπίζοντας χαρά και ελπίδα στους πιστούς. Στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, εκατοντάδες πιστοί γιόρτασαν σε κλίμα ευλάβειας την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Το Άγιο Φως έφτασε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα. Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, το Άγιο Φως έφτασε στο μετόχι του Παναγίου Τάφου με πλήθος πιστών να ανάβουν τις λαμπάδες για να το μεταφέρουν στα σπίτια και τις οικογένειές τους. Έρχομαι επί 10 συναπτά έτη. Κάθε φορά ο Θεός μ' αξιώνει να έρχομαι να παίρνω το Άγιο Φως για τους συνανθρώπους μου. Μια μοναδική εμπειρία έζησαν όσοι επέλεξαν να περάσουν το Πάσχα στο Λεωνίδιο. Το βράδυ της Ανάστασης, χιλιάδες αερόστατα φώτισαν τον αρκαδικό ουρανό με πλήθος επισκεπτών να παρακολουθεί το φαντασμαγορικό θέαμα. Χριστός Ανέστη έψαλαν οι ιερείς και ο ουρανός γέμισε με χρώματα από τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Ήταν η κορύφωση του Κερκυραϊκού Πάσχα, με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν μια ανεπανάληπτη εικόνα. Μια μοναδική εμπειρία έζησαν όσοι βρέθηκαν γύρω από την λίμνη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Μόλις ακούστηκε το Χριστός Ανέστη, ο Ιούδας που είχε στηθεί στο κέντρο της λίμνης παραδόθηκε στην πυρά, δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα, ενώ ο ουρανός γέμισε με πολύχρωμα πυροτεχνήματα. Στην Κρήτη, στις εκκλησίες τόσο των αστικών κέντρων όσο και των χωριών, πιστοί έσπευσαν για να λάβουν το Άγιο Φως και να πούν Χριστός Ανέστη. Με μια δέσμη τριών κεριών, ο Μητροπολίτης Αργολίδας πρόβαλε στην ωραία πύλη, ψάλλοντας το «Δεύτε λάβετε φως», με τους πιστούς να σπέβδουν να ανάψουν τις λαμπάδες τους. Ενώ στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γεωργίου έψαλε το «Χριστός Ανέστη», κάτω από τον χαρμόσυνο ήχο των κοδωνοκρουσιών από όλες τις εκκλησίες του Ναυπλίου. «Δεύτε λάβετε φως» έψαλαν οι ιερείς και το Άγιο Φως μεταδόθηκε στους χριστιανούς στην Αλεξανδρούπολη που γιόρτασαν την Ανάσταση. Σε κλίμα κατάνοιξης εκατοντάδες πιστοί γιόρτασαν την Ανάσταση και στην Καλαμάτα. Με λαμπρότητα και σε κλίμα ευλάβειας, κατάνοιξης και πνευματικής χαράς τελέστηκε στην πόλη της Καλαμάτας η ακολουθία της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη έψαλαν οι πιστοί και συνέρευσαν στους ιερούς ναούς για το χαρμόσυνο γεγονός. Από τα ακριτικά νησιά έως τα ορεινά χωριά της χώρας, οι εκκλησίες πλημμύρισαν από χιλιάδες χριστιανούς που γιόρτασαν την Ανάσταση, ενώ οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα, γεμίζοντας αισιοδοξία τους πιστούς. Φωτιά πήραν από πολύ νωρίς το πρωί σούβλες και υψισταριές, κυρίες και κύριοι, για το ψήσιμο του οβελία. Άλλοι προτίμησαν αρνί, άλλοι κατσίκι, πάντα όμως συνοδευτικό το κοκορέτσι. Φυσικά δεν έλειψαν το γλέντι και οι χωροί που στήθηκαν σε κάθε αυλή, σε κάθε γειτονιά της χώρας.
Όμως σε αυλές, πιλωτές και πλατείες πήραν φωτιά από νωρίς το πρωί ψησταριές για τον παραδοσιακό Οβελία. Σε κάθε γειτονιά της πρωτεύουσας οι εναπομείναντες κάτοικοι έστησαν το παραδοσιακό τραπέζι του Πάσχα και ένα μικρό γλέντι. Ωραία το αρνάκι μας, το κοντοστό, το πώς το λένε, το κουκουρέτσι μας. Περνάμε πολύ ωραία. Από νωρίς το πρωί όσοι δεν έφυγαν από την Αθήνα έβαλαν τα κάρβουνα, ετοίμασαν τις σούβλες με τα αρνιά, τα κοκορέτσια και τα κοντοσούβια. Πολλά δόξα τω Θεώ και πάνω απ' όλα έχουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας εδώ. Ό,τι καλύτερο δηλαδή για μια σωστή ελληνική οικογένεια. Και μέχρι να ψηθεί το αρνί, οι νοικοκυρές ξεκίνησαν το στρώσιμο για το τραπέζι της Λαμπρής. Υπό τους ήχους των παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών το γλέντι άναψε και το κέφι όπως φαίνεται θα κρατήσει για πολλές ώρες. Λόγοντας, κλείνοντας και κάνοντας ευχές. Όσοι δεν διαθετούν αυλή έστησαν όχι μόνο την ψησταριά στο πεζοδρόμιο αλλά και το παραδοσιακό πασχαλινό γλέντι. Βαστήθηκαν 16 σούβλες με τους κατοίκους να γυρίζουν με τον παραδοσιακό τρόπο τον Οβελία. Στη Σύμη η Δημοτική Αρχή έβαλε στο λιμάνι 20 σούβλες για να κεράσει τους τουρίστες που έχουν κατακλείσει το νησί. Από το πρωί σε χωριά και νησιά σουβλίζουν τον Οβελία γιορτάζοντας την ημέρα. Το παραδοσιακό ψήσιμο του Οβελία στην πόλη του Ναυλίου είναι και τουριστική ατραξιόν για τους επισκέπτες που βρίσκονται στην πόλη. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ παραδοσιακά όπως και κάθε χρόνο. Είναι η μέρα της οικογένειας η σημερινή ημέρα. Να ψήσουμε, να φάμε και να πιούμε. Αρκετά καταστήματα εστίασης στο Ναυπλίο είχαν το παραδοσιακό πασχαλινό μενού με τις σούβλες να γυρίζουν έξω από τις ταβέρνες. Το γλέντι λοιπόν συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε με την πλατεία της Χασιάς. Εκεί βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλίδη. Αλεξάνδρα, είσαι σε μια ταβέρνα της Χασιάς. Έχει μέχρι και αυτή την ώρα κόσμο και συνεχίζεται το γλέντι. Χρόνια πολλά, Μπόλη. Η ώρα να έχει πάει 7 η ώρα, αλλά το γλέντι δεν σταματάει εδώ στη Χασιά. Από νωρίς το πρωί ο κόσμος έρχεται για να φάει τα παραδοσιακά φαγητά του Πάσχα. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει από χθες το βράδυ. Σούβλες έχουν πάρει φωτιά. Αρνί, κοκορέτσι, κατσίκι, οικογένειες μικροί και μεγάλοι έρχονται να γευματίσουν. Σύμμαχος φυσικά ο καλός καιρός σήμερα, καθώς όπως μας είπαν πολλές οικογένειες προτίμησαν έξω ώστε να γλιτώσουν το άγχος της προετοιμασίας. Και θα συνεχίσουν το φαγοπότι μέχρι και το βράδυ. Καλησπέρα, χρόνια γεια σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς χρόνια πολλά. Ακόμα θα κάτσετε κι άλλο. Βεβαίως. Μέχρι να κλείσει. Μέχρι να κλείσει. Να... Χρόνια σου πολλά. Αληθώς Ανέστη. Υγεία. Και χαρά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Υγεία και ευτυχία σε όλους. Θα κάτσετε κι άλλο. Θα κάτσουμε μέχρι να δει ο ήλιος. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Δεν λείπει το κέφι, Αλεξάνδρα, αντιλαμβάνομαι. Φυσικά το επιτρέπει και η μέρα. Μέχρι λοιπόν να δει ο ήλιος θα παραμείνουν έξω οι πολίτες για να γιορτάσουν το Πάσχα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Κυρίες και κύριοι, όσοι δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν την πόλη και δεν μπόρεσαν να ψήσουν οι ίδιοι τον παραδοσιακό Οβελία, αναζήτησαν τραπέζι, όπως είδαμε, σε παραδοσιακές ταβέρνες της Αττικής. Από νωρίς το μεσημέρι δεν έπεφτα καρφίτσα στις ταβέρνες, ενώ οι περισσότεροι είχαν φροντίσει να κάνουν κράτηση από πολύ νωρίς. Μπορεί η Αθήνα να άδειασε τις ημέρες του Πάσχα, ωστόσο πολλοί από εκείνους που έμειναν στο κλεινό νάστι επέλεξαν να φάνε τον παραδοσιακό Οβελία σε κάποια ταβέρνα με τις σούβλες να έχουν πάρει από το πρωί φωτιά. Αρνιά θα πάρουμε και κοκορέτσια. Ήρθα από την Αγγλία για να κάνω ελληνικό Πάσχα με την οικογένεια. Να τηρήσουμε τα είδη και τα έθιμα. Οι καταστηματάρχες τρίβουν τα χέρια τους, καθώς όπως λένε οι παραγγελίες τους για αυτή την ημέρα έσπασαν κάθε ρεκόρ. 150 αρνιά, 100 κοκορέτσα, αλλά 80 κοντοσούβλια. Αφού δεν μαγειρεύει καμία. Ήρθαμε να φάμε οικογενειακά, να τηρήσουμε το έθιμο, να περάσουμε ωραία. Μέσα σε εορταστικό κλίμα, μεγάλες οικογένειες αλλά και ζευγάρια βγήκαν να τιμήσουν την παράδοση με το αρνί και το κατσίκι να πρωταγωνιστούν στο πασχαλινό τραπέζι. Αρνάκι, σούβλας, γάστρα, τζατζικάκι, κοκορέτσι. Αρνάκι, κοκορέτσι, όλα αυτά, πατατούλες, κολοκυθάκια. Ασφυκτικά γεμάτες είναι από νωρίς το πρωί τα παίρνει στη Βάλη, προκειμένου οι οικογένειες να γευματίσουν την Κυριακή του Πάσχα. Όσοι δεν είχαν κάνει κράτηση για το μεσημέρι της Ανάστασης, σχημάτισαν ουρές έξω από τις ταβέρνες, περιμένοντας υπομονετικά να αδειάσει κάποιο τραπέζι. Ψάχνουμε. Πώς
6 ώρα. Έχουμε αρκετή, όλα είναι με αναμονή. Εγώ ήρθα 12 η ώρα εδώ για να περιμένω να φάω. Και μπορεί κάποιοι να στάθηκαν τυχαίροι, καθώς κατάφεραν να βρουν τραπέζι έστω και την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι, παρά την προσπάθεια, γύρισαν στο σπίτι απογοητευμένοι. Δεν υπάρχει τραπέζι, κανένα δεν υπάρχει, πουθενά. Τραπέζι ούτε για αστείο. Πήγατε σε όλα? Πήγαμε σε όλα, βέβαια. Δεν υπάρχουν τραπέζια. Δεν γίνεται. Πολύς ο κόσμος, πάρα πολύς. Οι περισσότεροι πάντως είχαν προνοήσει, καθώς είχαν κάνει κράτηση για το τραπέζι τους εδώ και μέρες. Έχει πολλή κίνηση και δεν προλαβαίναμε σήμερα να κλείνουμε. Παίρνουμε και όλο, δεν απαντούσαν, είναι γεμάτα όλα. Αλλά το είχαμε κλείσει 15 μέρες πριν εμείς. Πάντως είτε στο σπίτι είτε στην ταβέρνα, όλοι σήμερα σκοπεύουν να γλεντήσουν, καθώς το εορταστικό κλίμα είναι διάχυτο λόγω της Ανάστασης. Σε κλίμα συγκίνησης και κατάνοιξης παρακολούθησαν την ακολουθία της Αναστάσεως η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας, κυρίες και κύριοι. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Τίνο, ενώ ο Στέφανος Κασελάκης στην Κέρκυρα, παρών στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με τις οικογένειές τους περνούν τις Άγιες ημέρες οι πολιτικοί αρχηγοί, γεμίζοντας πανταρίες πριν από την κρίσιμη μάχη της Ευρωκάλπης. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου παρακολούθησε την ακολουθία της Αναστάσεως στην Μητρόπολη Αθηνών. Με την Ανάσταση του Κυρίου γεμίζει και πάλι ελπίδα η ψυχή μας. Εύχομαι το Αναστάσιμο φως να γίνει οδηγός για όλους μας προς ένα κόσμο χωρίς πολέμους, συγκρούσεις και μίση. Βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε Ανάσταση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Καρδιανής. Στο αναστάσιμο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, αλλά και στους ενστόλους. Η παράδοση επιβάλλει αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα να τις περνάμε μαζί με τους αγαπημένους μας. Η σκέψη μας όμως πρέπει να τρέχει πρωτίστως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, αυτούς που περισσότερο παρά ποτέ αυτές τις μέρες χρειάζονται τη στήριξή μας, αλλά και σε όλες και σε όλους τους ενστόλους μας, αυτούς που νύχτα μέρα και αυτές τις Άγιες Μέρες αγωνίζονται προκειμένου όλες και όλοι να είμαστε ασφαλείς. Στο νησί των Φεάκων παραμένει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε αμάχους στους ανθρώπους μας. Μπορεί να είναι μακριά από εμάς εδώ στην Ελλάδα σήμερα σε μια χαρμόσυνη στιγμή, αλλά δεν πάει να είναι συνάνθρωποι μας. Και δεν μπορούμε να τους αφήνουμε να σκοτώνονται με αυτόν τον βάναυσο τρόπο. Πρέπει να έχουμε ειρήνη στην Παλαιστίνη. Ο Στέφανος Κασελάκης είχε σύντομο τετ-α-τετ με τον Μητροπολίτη Κερκύρας, παρότι οι σχέσεις τους είναι στο κόκκινο εδώ και καιρό, με φόντο το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα. Στη Μητρόπολη Αθηνών έκανε Ανάσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον γιο του Μαρίνο. Οφείλουμε να ξανακάνουμε εθνικό στόχο τη σύγκληση της πατρίδας μας με τα πιο ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης. Το πετύχαμε στο παρελθόν, μπορούμε να το πετύχουμε και σήμερα μέσα από ένα άλλο υπόδειγμα διακυβέρνησης. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λαμία, βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο οικογενειακός περνά τις Άγιες Μέρες στη συμπρωτεύουσα και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το τέλος του Γολγοθά, η Ανάσταση, βρίσκεται στα δικά μας χέρια, με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Και η Ανάσταση των ανθρώπων, η Ανάσταση του Κυρίου, μπορεί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την Ανάσταση της χώρας. Στο Κιλκής βρίσκεται ο Δημήτρης Νατσιός, ενώ στην Καλαμάτα ο Αλέξης Χαρίτσης. Το κοσμοχαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας να φέρει την άνοιξη στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Ας κρατήσουμε λοιπόν το μήνυμα αυτών των ημερών, το μήνυμα της ελπίδας, το φως, την αλληλεγγύη. Θα παλέψουμε για ισότητα, ειρήνη, δικαιοσύνη. Ύστερα από τις μικρές ανάσες ξεκούρασης, οι πολιτικοί αρχηγοί θα φορτσάρουν για τη μάχη των ευρωεκλογών. Πάσχα στο ακριτικό Καστελόριζο έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε την πυραυλάκα το Κρυσταλλίδι στο λιμάνι της Μεγίστης, όπου συνομίλησε με αξιωματικούς και οπλίτες. Η Κατερίνα Κανάκη έχει όλες τις πληροφορίες. Κατερίνα. Γιόρτασε βεβαίως μαζί με τους οπλίτες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Βρέθηκε στην ακριτική Μεγίστη. Αντάλλαξαν ευχές για την Ανάσταση. Βεβαίως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Βασίλη ευχαρίστησε τα στελέχη, τα πραγματικά άξια στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για τις υπηρεσίες που παράσχουν στην πατρίδα. Και βεβαίως για το γεγονός ότι με αίσθημα ευθύνης φυλάνε θερμοπύλες. Να σας πω ότι
Όλες αυτές τις Άγιες Μέρες ο κύριος Δένδιας βρέθηκε στο ανατολικότερο άκρο του Αιγαίου. Επισκέφθηκε και το Καστελόριστο και την Μεγίστη. Να σας πω ότι χθες το βράδυ παρακολούθησε, βλέπουμε και στα πλάνα μας, την ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένη στο Καστελόριζο. Ενώ σήμερα το πρωί, όπως είπες και εσύ, επισκέφθηκε την πυραβλάκα το Κρυσταλλίδι στο λιμάνι της Μεγίστης. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε το μήνυμα του Νίκου Δένδια για το Πάσχα, κυρίες και κύριοι. Υπερασπίζονται μια από τις πιο κρίσιμες περιοχές για την πατρίδα μας. Το ευρύτερο συγκρότημα του Καστελορίζου, τα όρια προσανατολάς της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής επικράτειας. Θα ήθελα και πάλι να ευχηθώ σε όλες και όλους το Χριστός Ανέστη και να διατυπώσω εκ μέρους της κυβέρνησης της χώρας αλλά νομίζω και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας την περηφάνεια μας για το έργο που επιτελείται εδώ και τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας για όσους υπερασπίζονται τα σύνορα της πατρίδας μας. Χριστός Ανέστη. Ο καιρός μας έκανε τη χάρη, κυρίες και κύριοι, και στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Το σούβλισμα του Αρνιού έγινε χωρίς να έχουμε βροχή. Θα πάμε στον μετρολόγο μας, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Δημήτρη, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, για να μας πεις με τι καιρό θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Με καλό καιρό, ουσιαστικά θα κυλήσει και η Δευτέρα του Πάσχα, αλλά και η επιστροφή, κυρίως την Τρίτη. Ουσιαστικά, αύριο περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, ελάχιστες βροχές μόνο στα βουνά, στα ορεινά της πλειοτικής χώρας, στο μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία. Αλλά γενικά, πολύ καλό καιρό, άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο θα έχουμε 25-27, τοπικά και 28 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, ενώ την Τρίτη θα ανέβει ακόμα περισσότερο η υδράγυρος. Με λιακάδο σα καμπαντού και τον υδράγειο να φτάνει στου 27 με 29, το θα φτάσουμε και του 30 βαθμού Κελσίου και στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά. Ενώ οι άνεμοι και την Τρίτη του Πάσχα που θα, γίνει η επιστροφή, θα είναι η επιστροφή των εκδρομέων θα είναι ασθενεί ουσιαστικά 6,53 με 4 από φόρο. Οπότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα όσοι θέλουν να φύγουν να γυρίσουν με τα πλοία και την Τρίτη του Πάσχα. Που για τότε έχει μεταφερθεί και η Πρωτομαγιά, θυμίζουμε, Δημήτρη. Άρα τότε θα έχουμε και το μεγάλο κύμα επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη, κυρίες και κύριοι, γιορτάστηκε το Πάσχα σε ολόκληρο τον κόσμο από τους Ορθόδοξους πιστούς. Οι Ουκρανοί έκαναν για τρίτη χρονιά Πάσχα στη σκιά του πολέμου, ενώ στη Ρωσία ο πρόεδρος Πούτιν παρακολούθησε τη λειτουργία του Πάσχα στην κεντρική εκκλησία της Μόσχας. Οι καμπάνες του καθεδρικού ναού του Σωτήρος Χριστού χτυπούν χαρμόσυνα. Το Άγιο Φως μεταλαμπαδεύεται στα κεριά των πιστών που έχουν γεμίσει ασφυκτικά το ναό, με τον Πατριάρχη Κύριλλο να απευθύνει το ελπιδοφόρο άγγελμα της Ανάστασης. Χριστός Βασκρίσε! Το παρόν στη Θεία Λειτουργία της ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, έχοντας στο πλευρό του τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέη Σομπιάνιν. Το Πάσχα πολέμου στην Ουκρανία. Библия вчить нас любові до ближнього, а сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів один від одного ми підтримуємо, допомагаємо один одному. Οι κάτοικοι του Κιέβου συνέρευσαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Προσήλθαν πριν την αγρυπνία και έφυγαν από το ναό με τη λήξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας που ισχύει λόγω του πολέμου στις 5 το πρωί. Χριστός Βοσκρές! Μεταξύ των προσευχών και των ευχών που αντάλλαξαν, αυτόν είναι το τελευταίο Πάσχα που ο ουκρανικός λαός βιώνει σε εμπόλεμη κατάσταση. Χιλιάδες οι πιστοί που συγκεντρώθηκαν έξω από το ναό του Αγίου Γεωργίου Κασβέτη στην Τυφλίδα. Η εκκλησία απέναντι από το κοινοβούλιο που τις τελευταίες ημέρες διαδηλωτές πολιορκούν καταγγέλλοντας τη φιλορωσική κυβέρνηση. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε η ακολουθία της Αναστάσεως στο μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων.
Χωροστατούντος του Πατριάρχη Πορφύριου, οι πιστοί κατέκλυσαν το καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι για τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Με κατάνοιξη αλλά και με ζωηρούς θρησκευτικούς ύμνους γιόρτασαν το Πάσχα οι Κόπτες της Αιγύπτου μετά από 55 μέρες νηστείας. Κοινή ευχή, η παγκόσμια ειρήνη από τους πιστούς που συνέρευσαν στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Κάιρο. Επεισόδιο σημειώθηκε στο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της τελετής αφής του Αγίου Φωτός, όταν η Ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε τον προσωπικό φρουρό του Έλληνα προξένου. Με παρέμβαση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως θα μας πει ο Θανάσης Μαριόλας, ο φρουρός Θανάση αφήθηκε άμεσα ελεύθερος. Είχαμε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών για να αφηθεί ελεύθερος ο άνθρωπος ο οποίος συνελήφθη από Ισραηλινές δυνάμεις στον Πανάγιο Τάφο. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε τώρα, Θανάση. Είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε, ναι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν συνελήφθη από τις Ισραηλινές δυνάμεις στον Πανάγιο Τάφο στο Ιεροσόλυμα κατά τη διάρκεια της τελετής του Αγίου Φωτός. Πρόκειται για τον φρουρό του Έλληνα προξένου στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα λοιπόν, Βασίλη, με διπλωματικές πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες διενεργήθηκε το περιστατικό και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Τοπικά τώρα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ενίσχυσαν τα μέτρα ασφάλειας γύρω από την παλιά πόλη στην Ιερουσαλήμ και εμπόδισαν χριστιανούς κατοίκους να φτάσουν στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου για την τελετή. Τέλος, Βασίλη, να σου πω ότι υπήρχε και άμεση αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση που ζητά εξηγήσεις για τη σύλληψη του Έλληνα πρόξενου στα Ιεροσόλυμα. Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Όσο εντυπωσιακά και αν στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε, κύριες και κύριοι, ένας 35χρονος στο Μενίδη, όταν δέχτηκε αδέσποτη σφαίρα στο πόδι κατά τη διάρκεια γλεντιού σε σπίτι. Ήρα Ορχάνη έχει όλες τις πληροφορίες. Τι συνέβη, Ήρα? Ο 35χρονος Βασίλη κατέθεσε στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σαχαρνών πως περίπου στις 2.30 το μεσημέρι, και ενώ γιόρταζε στο Πασχαλινό γλέντι, καρφώθηκε στο αριστερό του πόδι μία αδέσποτη βολίδα περίπου 45 χιλιοστών, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως πρόκειται για έναν ελαφρύ τραυματισμό, καθώς ο ίδιος δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, αλλά ανταυτού πήγε με δικά του μέσα στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες, Βασίλη. Τώρα, Ήρα, εκρηκτική ήταν για μία ακόμα χρονιά η Ανάσταση στο Νέο Κόσμο. Έγινε η νύχτα μέρα από τα βεγγαλικά και τις βόμβες Μολότοφ. Είχαμε και μία σύλληψη όμως. Πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος βρέθηκε να κρατά μία βόμβα Μολότοφ και συνελήφθη για απήθεια, για τον νόμο περί όπλων και για τον νόμο περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων, καθώς, όπως βλέπουμε, μαζί με ακόμη τουλάχιστον 9 άτομα τα οποία αναζητούνται, πήρανε μέρος σε αυτό το περίεργο, θα λέγαμε, έθιμο που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Περίεργο και επικίνδυνο, να προσθέσω, Ήρα. Ακριβώς, αρκετά επικίνδυνο, πέρα από τις φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Στις αναστάσεις βλέπουμε τώρα ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται και ρήψη Μολότοφ. Χαρακτηριστικά να σου πω πως υπολογίζεται πως χθες έγινε ρήψη τουλάχιστον 90 Μολότοφ στο Νέο Κόσμο, Βασίλη. Ήρα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τη νύχτα... Τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη κερδισμένη των ημερών του Πάσχα φαίνεται πως είναι οι εστιατόρες αλλά και οι ξενοδόχοι, που παρά την ακρίβεια είδαν τους τζίρους τους να αυξάνονται. Ωστόσο, το δικό τους Γολγοθά φαίνεται πως ανεβαίνουν οι έμποροι, αφού η κίνηση στα καταστήματα δεν ήταν η αναμενόμενη. Η γεμάτη από κόσμο ταβέρνα στην Κυριακή του Πάσχα ήταν η κορύφωση των υψηλών πτήσεων που έχει πετύχει ο κλάδος εστίας μέχρι σήμερα, παρά τα προβλήματα της ακρίβειας που πιέζουν τα εισοδήματα των καταναλωτών. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα η κίνηση σε εστιατόρια, με ζετοπολία, ταχυφαγία και καφέ ήταν μεγάλη, επιβεβαιώνοντας τους υψηλούς τζίρους τους οποίους πέτυχε η εστίαση από την αρχή του έτους. Τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τζίρος των κλάδων εστιατορίων ενισχύθηκε κατά 15,7%. Η επισκεψιμότητα στα καταστήματα εστίασης στην περίοδο του Πάσχα και όλη την μεγάλη εβδομάδα, αλλά και το μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, η εστίαση αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα, το ότι δεν μπορεί να βρει ανθρώπους να στελεχώσουν τα εστιατόρια μας. Νομίζω όμως ότι αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και από τη μεριά της πολιτείας. Μπορεί η γεμάτη από κόσμο εμπορική δρόμη της Αθήνας, η γιορτινή διάθεση και το δώρο Πάσχα να άφηναν υποσχέσεις για γεμάτα ταμεία, όμως για τους εμπόρους η κατάσταση ήταν μία από τα ίδια. Ο τζίρος του Φεβρουαρίου που παρουσίασε πτώση της τάξης του 3,8% και των πωλήσεων που υστέρησαν κατά 9,8% συνεχίστηκαν όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Η αγορά κινείται υποτονικά. Έτσι συνεχίστηκε και μέσα στο Πάσχα. Πήρε μια ανάσα, όχι βαθιά ανάσα, αλλά
και η ανάσα δεν ήταν για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Περισσότερο θα έλεγα είναι για τις μεγαλύτερες και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Η εμπορική κίνηση του Πάσχα δεν είχε κοινό πρόσημο για όλους τους κλάδους. Τους κερδισμένους πάντως συγκαταλέγονται οι ξενοδόχοι που κατέγραψαν υψηλές πληρότητες στις μέρες των διακοπών. Την ίδια ώρα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το πρώτο δίμηνο του έτους που φτάνουν τα 570 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 24,5% σε σχέση με πέρσι, αυξάνουν τις ελπίδες για μια καλή τουριστική σεζόν. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η τραγωδία σημειώθηκε στην Αιγαία Παρασκευή, καθώς μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μετά από πυρκαγιά στο διαμέρισμά της. Η Ήρα Ορχάνη θα μας ενημερώσει, Ήρα. Η φωτιά, Βασίλη, ξέσπασε στις 5.30 τα ξημερώματα, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν πως ξεκίνησε είτε από κάποιο θερμαντικό σώμα είτε από βραχυκύκλωμα. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και 16 πυροσβέστες, οι οποίοι επί 2 ώρες, Βασίλη, προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας επί της 28ης Οκτωβρίου. Δυστυχώς, 2 ώρες μετά, περίπου στις 8 και 4 έγινε γνωστό πως βρέθηκε αμαθρακωμένη μέσα στο σαλόνι του διαμερίσματος η άτυχη ηλικιωμένη, η οποία, όπως όλα δείχνουν, εγκλωβίστηκε σε αυτό και δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα για τα ακριβή αίτια αυτής της τραγωδίας. Βασίλη, ξημερώματα Πάσχα. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Το φετινό Πάσχα, κυρίες και κύριοι, συνέπεσε με μια μεγάλη μαύρη επέτειο για τη χώρα μας. Σαν σήμερα, πριν από 14 χρόνια, σημειώθηκε ο εμπρισμός υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίνη στην Οδό Σταδίου, ο οποίος είχε σαν συνέπεια το θάνατο 4 ατόμων, ενός άντρα και 2 γυναικών, υπαλλήλων της τράπεζας, αλλά και ενός αγέννητου παιδιού. 5 Μαΐου 2010. Την ώρα που η χώρα παραλύει από τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις διαδηλώσεις ενάντια στα μνημόνια, κουκουλοφόροι βλέπουν τη τράπεζα Μαρφίν ανοιχτή και αρχίζουν να φωνάζουν τους εργαζόμενους απεργοσπάστες ενώ πετούν μολότοφ. Μέσα σε λίγα λεπτά, ολόκληρο το κτίριο της τράπεζας τυλίγεται στις φλόγες και η μοναδική έξοδος της τράπεζας είναι κλειδωμένη. 8 υπάλληλοι εγκλωβίζονται στο μπαλκόνι του νεοκλασικού κτιρίου και ζητούν βοήθεια. Ο πυκνός καπνός κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. 5 από τους εργαζόμενους κατορθώνουν να ξεφύγουν. Όσοι απομένουν εισπνέουν καπνό και τοξικά αέρια. Η Βιβί Ζούλια, ο Νόντας Τσακάλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που μάλιστα ήταν 4 μηνών έγκυος, πεθαίνουν από ασφυξία. 14 χρόνια μετά, οι φυσικοί αυτούργοι δεν έχουν εντοπιστεί, με το έγκλημα να παραμένει ατιμόρυτο, προκαλώντας την οργή όσων έζησαν από κοντά την τραγική εμπειρία. 2 νεαροί που αρχικά κατηγορήθηκαν για εμπρισμό και ανθρωποκτονία από πρόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι το 2016 ελλείψη στοιχείων. 3 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας. Η φυσική αυτουργή, ωστόσο, της τραγωδίας της Μαρφίν παραμένουν μέχρι και σήμερα άφαντοι. Εκτός σύνορων θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Φωνικές πλημμύρες αρρώνουν πολλές περιοχές του πλανήτη. 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδονησία. Πάνω από 20.000 έφυγαν από τα σπίτια τους στην Κένια. Στο Τέξας βγήκαν ακόμα και βάρκες στους δρόμους. Ενώ στη Βραζιλία εξαφανίστηκαν κάτω από τα αρμεντικά νερά ολόκληρες πόλεις, με τις πλημμύρες να αφήνουν πίσω τους δεκάδες νεκρούς. Φωνικές πλημμύρες αρρώνουν τη Βραζιλία. Ολόκληρες περιοχές έχουν θαυτεί κάτω από το νερό. Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 67. Δραματική διάσωση βρέφους κόβει την ανάσα. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και γέφυρες καταστράφηκαν, ενώ τουλάχιστον 70.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Έχω 53 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που θα έρθει άγκο στην μας casa. Nunca entrou, nós nunca pensamos que a gente ia passar por isso. É muita água. Muita água, muita água. Σοκάρει εικόνα από βίντεο τη στιγμή που το νερό καταπίνει γέφυρα στη Σάντα Μαρία. Από τη σφοδρή καταιγίδα προκλήθηκαν κατολιστήσεις και κατέρευσε φράγμα σε υδροηλεκτρικό σταθμό, ενώ εκενώθηκε η πόλη Μπέντο Γκονγκάλβες εξαιτίας του κινδύνου κατάρρευσης και δεύτερου φράγματος.
Ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες και στο νοτιοανατολικό Τέξας. Βάρκες εμφανίστηκαν στους δρόμους στην Κομιτεία Χάρης. Ο ποταμός της όχθες του East Fork ανέβηκε στα 22,86 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αναγκάζοντας τους κατοίκους σε υποχρεωτική εκένωση. High water vehicles like this one are the only way to get around certain neighborhoods. Here in San Jacinto County, emergency crews have already rescued 32 people. Δραματικό βίντεο δείχνει έναν ανεμοστρόβιλο να πέφτει δίπλα σε σπίτια στο κεντρικό Τέξας. This is all that's left of the Lambert family home. When the tornado hit... Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ινδονησία. Οι πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Λουβούκ επηρέασαν πάνω από 1.300 οικογένειες και προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από 1.800 σπίτια. Σαρωτικές πλημμύρες πλήττουν και την Κένια. Ο προσφυγικός καταβλισμός Νταντάμπ πλημμύρισε και σχεδόν 20.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν σπίτια, αυτοκίνητα, ενώ δεκάδες αγνοούνται. Στο Μπουρούντι, περίπου 32.000 πρόσφυγες ζουν σε περιοχές που επλήγησαν, 500 από τους οποίους χρειάζονται επίγουσα βοήθεια. Η ύπατη αρμοστή ανέφερε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που είχαν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν. Στο μέτωπο του πολέμου στη Γάζα θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς λευκό καπνό, για δεύτερη μέρα βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την πρόταση εκεχηρίας, με τη Χαμάς να αποδέχεται την ανταλλαγή των ομήρων. Ωστόσο, ζητά να τελειώσει ο πόλεμος εδώ και τώρα. Και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου να απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το αίτημα με νέο μήνυμά του. Μαζί μου είναι η Βάσο Μητρομάρα, γιατί έχει πληροφορίες για αυτό το θρίλερ, Βάσο. Ναι, Βασίλη, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Χαμάς αναχωρεί πλέον για την Ντόχα, αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση με τους Αιγύπτιους μεσολαβητές στο Κάιρο με θέμα το σχέδιο ανακοχής. Οι ελπίδες για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας ανακοχής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς κατά τη συνομιλία στο Κάιρο μειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς έγιναν εμφανείς οι διαφορές, όπως προανέφερες και εσύ, των δύο πλευρών, κυρίως για την εφαρμογή διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Συγκεκριμένα, η Χαμάς επανέλαβε το αίτημά της για τον τερματισμό του πολέμου με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων για να λάβει κατηγορηματικά αρνητική απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τώρα, ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης πως εάν τελειώσει τώρα πόλεμος στην Γάζα, η Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Οργάνωση θα παρέμενε στην εξουσία και θα συνιστούσε απειλή για το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου, Βασίλη, είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι πρόθυμο να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατάει Χαμάς, ο αριθμός των οποίων πιστεύεται ότι υπερβαίνει τους 130. Να σου πω πως πριν από λίγη ώρα η Ισραηλινή αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά και στις οθόνες μας τα πλάνα. Είναι από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ, το οποίο χρησιμοποιείται από το Al Jazeera ως το de facto γραφείο του μετά την κυβερνητική απόφαση να διακόψει τη λειτουργία στη χώρα του, του Κατεριανής ιδιοκτησίας τηλεοπτικού σταθμού. Τώρα, όπως βλέπουμε και στο συγκεκριμένο βίντεο, είναι αστυνομικοί με πολιτικά οι οποίοι αποσυναρμολογούν εξοπλισμό κάμερας από το ξενοδοχείο, όπως είπαμε, Βασίλη. Το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκλεισε το δίκτυο όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Γάζα, με το επιχείρημα ότι η Καταριανή τηλεόραση απειλεί την εθνική ασφάλεια. Και όπως ήταν φυσικό, υπήρχε και αντίδραση από το Al Jazeera, το οποίο χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια ως εγκληματική, Βασίλη. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. אבל בעוד שישראל הראתה נכונות זו, החמאס נשאר מבוצר בעמדותיו הקיצוניות, ובראשן הדרישה להוציא את כל כוחותינו מהרצועה, לסיים את המלחמה, להשאיר את החמאס על כנו. מדינת ישראל איננה יכולה לקבל זאת. Έλατε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε και κλίμα. Καθώς κάθε προηγούμενο ρεκόρ της έσπασε η Μαντόνα στη συναυλία που έδωσε στο Ρίο Ντετζανέιρο. Οι εικόνες από την παραλία της Κόπα Καμπάνα που πλημμύρισε από κόσμο είναι εντυπωσιακές, καθώς συγκεντρώθηκαν πάνω από 1,6 εκατομμύρια άτομα για να θαυμάσουν την Βασίλισσα της Pop στη δωρεάν της συναυλία, με την οποία έκλεισε την παγκόσμια περιοδία της. Η βασίλισσα της Pop Madonna ολοκλήρωσε την περιοδία της με ένα show στο Rio de Janeiro και έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης. Τουλάχιστον 1.600.000 θαυμαστές κατέκλυσαν τη διάσημη παραλία Copa Cabana της Βραζιλίας, αψηφώντας ακόμα και τη ζέστη. É um show histórico, né? São 40 anos de história. Não tem show melhor do que da Madonna.
Η Μαντόνα ξεκίνησε το σόου της με το τραγούδι της Nothing Really Matters του 1998 και ερμήνευσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες της. Η πόλη της Βραζιλίας χόρευε στους ρυθμούς της Μαντόνα για δύο ολόκληρες ώρες. Ελικόπτερα και ντρόουνς πετούσαν πάνω από την Κόπα Καμπάνα την ώρα που η βασίλισσα της Pop ανέβηκε στη σκηνή με σχεδόν 50 λεπτά καθυστέρηση. Η συναυλία στο Rio de Janeiro ήταν η μεγαλύτερη που έχει δώσει ποτέ και μάλιστα κατά 10 φορές μεγαλύτερη από τη δεύτερη πολυπληθέστερη που είχε γίνει το 1987 στο Παρίσι με 130.000 θεατές. 18 πύργοι με ηχεία είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κατά μήκος της παραλίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι θα μπορούσαν να ακούσουν την Αμερικανίδα Star. Η πόλη της Βραζιλίας χορεύει στους ρυθμούς της Μαντόνα πριν από το δωρεάν σόου του Σαββάτου με τα ξενοδοχεία είναι ανασφυκτικά γεμάτα. Η πόλη της Βραζιλίας χορεύει στους ρυθμούς της βασίλισσας της Pop πριν από το δωρεάν σόου με τα ξενοδοχεία να είναι ασφυκτικά γεμάτα. Περίπου 170 επιπλέον αεροπλάνα υπολογίζεται ότι προσγειώθηκαν στο Ρίο εν ώψη της συναυλίας. Πολλοί θαυμαστές είχαν στηθεί στο σημείο πολλές ώρες ακόμα και μέρες πριν από τη συναυλία, ενώ άλλοι απόλαυσαν το θέαμα από γιότ και μπαλκόνια. Η συναυλία της Μαντόνα εκτιμάται ότι χάρισε στην τοπική οικονομία περισσότερο από 53 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με την Ιωάννα Τρούμπα και στη συνέχεια πρόγονος του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά σε όλους.